Βλέπουμε ότι μεταξύ... Ζήσαμε την αποστασία του 65, ζούμε τώρα συνέχεια τα έσχη του Τσίπρα, του Μητσοτάκη και όλων αυτών. Αλλά ο λαός θέλει που πάει και τα ψηφίζει όλα αυτά. Αυτοί θεωρούν ότι όταν ο λαός πάει και τους ψηφίζει, νομιμοποιεί όλα αυτά τα εσχρά τους πράγματα. Καταλάβατε. Κατάλαβα, κύριε Πρόεδρε. Εγώ πάλι επιμένω. Όπως τώρα ετοιμάζουν εκλογές, να ξέρετε. Ναι, ξέρετε γιατί ετοιμάζουν εκλογές. Τώρα προς το παρόν δίνει μποναμάδες. Δίνει ο Τσίπρας, δίνει εδώ, δίνει εκεί. Δίνει στους υπάλληλους του ΠΡΟΠΟ, δίνει στους λαχιοπόλητες, δίνει στους λιμενεργάτες, δίνει στους... στα κανάλια, στα μεγάλα κανάλια. Δίνει. Ναι. Τι θα κάνει λοιπόν τώρα. Θα πάει σε εκλογές τώρα, πολύ σύντομα, ίσως και τον Αύγουστο. Θα πάει σε εκλογές δίνοντας λεφτά και θα αρχίσει να κόβει κόλους αφού πάρει την ψήφο. Μάλιστα. Θα κόβει τον κόλο ολονώνε. Καταλάβατε, να τα ακούσετε εκεί πάνω όλοι οι Μακεδόνες. Κύριε Πρόεδρε. Όπως σας έλεγε ότι θα ακυρώσει τις πρέσπες. Θα ακυρώσει τις πρέσπες ο Μητσοτάκης. Θα ακυρώσει, είδατε πώς τις ακύρωσε τις πρέσπες. Τη ξεχάσαμε ήδη, κύριε Πρόεδρε. Ξεχάστηκε. Όλη η Μακεδονία έκατσε από το Μητσοτάκη. Σε ένα αγκούρι έκατσε όλη η Μακεδονία από το Μητσοτάκη. Τη ξεχάσαμε ήδη την. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτά είναι τα έσκη στη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί έδωσαν, κύριε Μάριε, στη Βουλή, ναι, από ομογενείς από Αμερική, από Καναδά, από Αυστραλία, από τη Βέρεια, από τις Σέρες, από τη Θεσσαλονίκη και μου λέγανε «Προς Θεού, κύριε Λεβέντη, μην προδώσετε τη Μακεδονία, υπερασπιστείτε τη μέχρι τέλους». Εγώ την υπερασπίστηκα μέχρι τέλους. Και έκλαιγες. Ναι, υπερασπίστηκα μέχρι τέλους. Και αυτοί πήγαν και ψηφίζανε Μητσοτάκη. Πού είναι όλοι αυτοί που μου λέγανε να την υπερασπιστώ τη Μακεδονία τώρα? Γιατί δεν έρχονται να με βρουν όλοι αυτοί. Το τι να πούνε, κύριε. Έξω από το Μητσοτάκη να ζητήσουν πίσω την ψήφο που δεν δώσανε και τους εξαπάτησε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά αυτά που λέτε είναι συγκριτικό από κάθε φορά που συνεργώ μαζί σας. Αλλά ερχόντουσαν και μου λέγανε να μείνω εγώ ακλόνητος. Πού είναι εκείνοι τώρα? Κύριε Πρόεδρε, πού είναι η Θεσσαλονίκη, θα το ψήξε Βελόπουλο?